Στο πένθος έχει βυθιστεί η Λαμία για το θάνατο του Μάριου, που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο ενώ έκανε βόλτα με το ποδήλατό του. Ο οδηγός του αυτοκινήτου υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι δεν είδε τα παιδιά με τα ποδήλατά τους. Τραγικές φιγούρες οι γονείς του άτυχου 14χρονου, καθώς ο γιατρός πατέρας του ήταν από τους πρώτους που έσπευσε επί τόπου προσπαθώντας να κρατήσει στη ζωή το γιο του, ενώ η μητέρα του εφημέρευε στο νοσοκομείο που μεταφέρθηκε το παιδί. Η τραγωδία στη Λαμία με θύμα τον 14χρονο Μάριο συγκλονίζει. Είχε βγει για βόλτα με το ποδήλατο με τον δίδυμο αδελφό του και φίλους τους, όταν ο 44χρονος οδηγός τον παρέσυρε στο θάνατο. Ο ένας γλιτώσε στο τσάκ. Μιλάμε, πέταξε το ποδήλατο και έφυγε από την άλλη μεριά. Ο οδηγός, ο οποίος κατάγεται από την Αλβανία, φέρεται να είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα, ενώ εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ. Ο ίδιος συνελήφθη και, όπως είπε στους αστυνομικούς, «Δεν τα είδα τα παιδιά. Όταν βρέθηκαν μπροστά μου, προσπάθησα να τα αποφύγω. Αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερα». Όπως προβλέπεται στη διαδικασία για τα τροχαία δυστυχήματα, οι αρχές έλαβαν αίμα του 44χρονου, το οποίο έστειλαν για ανάλυση προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης, με τα αποτελέσματα να αναμένονται τις επόμενες ημέρες. Βόλτα ήτανε, βραδινή τους βόλτα, γυρίζανε στο σπίτι, είχαν φωτισμό στα ποδήλατα, αλλά ο ηλιπής φωτισμός του δρόμου, η στενότητα του δρόμου και η ταχύτητα φυσικά οδήγησαν σε αυτό το θλιβερό αποτέλεσμα. Μετά από στροφή, ο οδηγός έκανε προσπέραση στο πρώτο ποδήλατο και στη συνέχεια συγκρούστηκε με τοπικά με το ποδήλατο που οδηγούσε ο άτυχος 14χρονος. Η τρελή πορεία δεν σταμάτησε εκεί. Ο οδηγός πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε και με το τρίτο ποδήλατο, τραυματίζοντας ελαφρά ένα παιδί. Οι σκηνές που εκτελήχθηκαν ήταν δραματικές. Ο πατέρας των δίδυμων αγοριών είναι γνωστός γιατρός της Λαμίας. Βρέθηκε επί τόπου και προσπάθησε να τον κρατήσει στη ζωή. Τραγική φιγούρα και η μητέρα του που εφημέρευε στο τμήμα βιοπαθολογίας. Οι κραυγές της όταν ο 14χρονος κατέληξε έσκησαν τις καρδιές προσωπικού και ασθενών. Το κλίμα είναι ιδιαίτερα βαρύ και η θλίψη έχει πέσει στο νοσοκομείο. Το έχει σκεπάσει πραγματικά. Όλη η φθιότιδα έχει βυθιστεί στο πένθος, ενώ οι φίλοι του βρίσκονται σε κατάσταση σοκ. Είναι χαοτική η κατάσταση με τα παιδιά. Λίγο πριν είχαν χωρίσει παρέες τους. Τα παιδιά κινούνταν σε ένα σημείο το οποίο είναι επικίνδυνο, ιδιαίτερα τη νύχτα. Μεγάλο κουράγιο στους ανθρώπους αυτούς. Ο οδηγός οδηγήθηκε στην εισαγγελία πρωτοδικών Λαμίας στο πλαίσιο του αυτοφόρου.